βάζει 800-1000 ευρώ τον μήνα και την γραβάτα, την Αρμάνι και την Dior που τη φοράνε οι δικηγόροι που βγάζουν 60-80-100 χιλιάρικα το χρόνο. Και επομένως, εμείς είπαμε από την αρχή ότι θέλουμε ένα σύστημα ασφαλιστικό που δεν θα έχουν τα συνήθη υποζύγια, οι μισθωτοί, το βάρος να επιδοτούν τις συντάξεις άλλων. Και στο εσωτερικό κάθε κατηγορίας των ελεύθερων επαγγελματιών, των αγροτών, γιατί εκεί υπάρχει διαστρωμάτωση, να μην είναι οι πιο οικονομικά αδύναμοι αυτοί που θα τραβάνε το κάρο, να μοιράζονται λοιπόν τα βάρη αναλόγως. Στη συζήτηση που έγινε, αυτό έγινε γενικά αποδεκτό και από τους τρεις συνομιλητές μας, τους προέδρους των επιστημονικών συλλόγων, ακριβώς γιατί είναι κάτι λογικό. Ποιος θα έλεγε το ανάποδο, να πληρώνουν πιο πολλά αυτοί που βγάζουν πιο λίγα. Και γι' αυτό το λόγο μου είχαν εντύπωση χτυπητή ανακρίβεια ότι αυτοί που βγάζουν 10.000 είναι οι χαμένοι του συστήματος και ο Ιτάχα σήμερα πληρώνουν 9.000 από το εισόδημά τους. Το ακριβώς ανάποδο συμβαίνει. Με τη δική μας πρόταση, όποιος έχει λιγότερα από 12.000 ευρώ, και κακά τα ψέματα, αυτή είναι η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων σε όλους τους κλάδους. Και στο δικό μου κλάδο των ελεύθερων επαγγελματιών, το 80% δηλώνει εισοδήματα τόσα, κάτω. Και από 10.000 μπορώ να σας πω. Και δυστυχώς και στον κλάδο των μισθωτών έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή λοιπόν είναι γενικά η μεγάλη κερδισμένη της μεταρρύθμισης. Και ως προς τις εισφορές και ως προς τις συντάξεις που θα πάρουν μελλοντικά. Εμείς όμως θέλουμε να πάρουμε μέτρα ώστε να μην υπάρχει υπέρμετρη επιβάρυνση και σε άλλες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών. Κάποιος που έχει εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ, καλύτερα είναι από το μπλοκάκι, καλύτερα είναι από τις 12.000. Δεν είναι όμως προνομιούχος, ούτε είναι εχθρός μας. Αυτό που συζητήθηκε λοιπόν είναι πρώτον να υπάρχουν μέτρα για αυτούς που είναι πιο αδύναμοι. Ποιοι είναι πιο αδύναμοι? Οι νέοι επιστήμονες. Αυτοί που φεύγουν μαζικά στο εξωτερικό. Για αυτούς ο Πρωθυπουργός πρότεινε και προφανώς το δέχθηκαν οι συνομιλητές μας να μην υπολογίζεται σαν βάση της εισφοροδοτικής τους ικανότητας όπως όλους τους άλλους ο μισθός του ανειδίκευτου εργάτη, αλλά το 80% αυτού του ποσού, όπως γίνεται για τους αγρότες. Και ακόμα περισσότερο, για να έχουμε μια βοήθεια αυτή και να είναι πολύ λιγότερα τα χρήματα που θα πληρώσουν σε σχέση με αυτά που πληρώνουν σήμερα. Τα δύο πρώτα χρόνια της πενταετίας από την έναρξη του επαγγέλματος, να πληρώνουν εισφορές στο 14% και τα τρία τελευταία στο 17%. Επίσης, τους πρότεινε και συμφώνησαν. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση, ξαναλέω, η διαφορά ύφους στις δηλώσεις της εξόδου. Ότι θα κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι, οι εμπειρογνώμονες, όχι εμείς, γιατί αυτό είναι θέμα αριθμητικής άσκησης, για να δούμε πώς θα υπάρξει μια προοδευτικότητα στην επιβάρυνση. Αυτοί που είναι κάτω από 30.000 ευρώ εισόδημα, να μην επιβαρυνθούν τόσο, ίσως όσο θα φτάνει σε μια περίοδο μεταβατική τριών χρόνων η απόλυτη εφαρμογή των κανόνων της μεταρρύθμισης. Οι άλλοι περισσότερο. Και αυτό επί της αρχής έγινε δεκτό. Έχει ήδη συσταθεί μια παρόμοια επιτροπή εμπειρογνωμόνων και πρόκειται επίσης να ξεκινήσει σχετική συζήτηση. Υπήρξε όμως από τον Πρωθυπουργό και μια μέρημνα για τους άνεργους ελεύθερους επαγγελματίες και τη βοήθεια που ήδη προβλέπουν νομοθετικές διατάξεις που δεν εφαρμόζονται θα τους δώσουμε. Και όσοι από αυτούς είναι σε αναστολή άσκησης του επαγγέλματος μπορούν να μην πληρώνουν τις φορές τους. Να μην έχουν επιβάρυνση αυτοί που δεν βγάζουν καθόλου τίποτα. Άρα, με λίγα λόγια, πάμε μπροστά με βάση τις αρχές της μεταρρύθμισης για ένα δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα που θα βασίζεται στους κανόνες της ισονομίας αλλά και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Ίδιοι κανόνες για όλους, να μην υπάρχουν Έλληνες πιο ίσοι από τους άλλους, αλλά και ειδική μέρημνα για τους αδύναμους σε όλες τις κατηγορίες, όχι μόνο για τους μισθωτούς, αλλά και για τους δικηγόρους, τους γιατρούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες. Η κοστολόγηση αυτής της πρότασης γίνεται αποδεκτή από τους θεσμούς ή πρέπει να υπάρξει νέα διαβούλευση? Έστω ότι γίνεται δεκτή αυτή η πρόταση, η κοστολόγηση της αποδέκτη? Έχουμε στείλει πλήρη ποσοτικοποίηση των δεδομένων μέχρι το 2019 που είναι η υποχρέωσή μας και υπάρχει και καταρτιστής αναλογιστική μελέτη με προβολή μέχρι το 2060 η οποία όπως προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εγκριθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Aging Working Group που είναι τον Απρίλιο. Επομένως τα στοιχεία μας είναι απολύτως κοστολογημένα. Προφανώς είναι αντικείμενο της διαπραγμάτευσης και αυτά. Γιατί αρκετές από τις παραμέτρους, για παράδειγμα της αναλογιστικής μελέτης, ποια θα είναι η αύξηση του ΑΕΠ, ποια θα είναι το μέλλον της ανεργίας, είναι και αυτά θέματα που αποτελούν προϋποθέσεις για να βγει η αναλογιστική μελέτη. Είστε αισιόδοξος ότι θα βγει η αναλογιστική μελέτη, θα γίνει αποδεκτή ή θα υπάρξουν νέα προσκόμματα? Ακούστε, από τους θεσμούς. Είμαστε σε ένα ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία και σε μια διαπραγμάτευση
με το κουαρτέτο. Ξέρουμε ότι η διαπραγμάτευση θα είναι σκληρή. Ξέρουμε όμως επίσης ότι παρά αντιδράσεις που έχουμε από την κοινωνία, τα μέτρα μας είναι υπέρ της κοινωνίας. Είναι μέτρα δίκαια, υπέρ της ισότητας και της συνωνομίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι με την υποστήριξη της κοινωνίας θα έχουμε τελικά νίκη και στη διαπραγμάτευση. Θα κάνετε πίσω τις κόκκινες γραμμές, έτσι όπως τις έχει πει ο Πρωθυπουργός. Ναι, αυτό που ρωτάτε είναι ταυτολογικό. Σε μια κόκκινη γραμμή που έχει χαράξει ο Πρωθυπουργός, κανείς μας δεν δυνοείται να κάνει πίσω. Και αυτές τις κόκκινες γραμμές, να τις πω κιόλας, για να τις θυμηθούμε, είναι να μην υπάρχει καμία μείωση στις συντάξεις. Και ακούσατε, είδατε στα βίντεο τον κύριο Βρούτση να λέει πριν τις εκλογές ότι όποιος και να ήταν στη θέση του Υπουργού, μειώσεις συντάξεων θα έκανε. Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε μειώσεις, το έχουμε πει. Το δεύτερο που δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω είναι οι βασικές αρχές του συστήματος. Ισονομία, ίδιοι κανόνες για όλους, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, στους μισθωτούς, στους ελεύθερους επαγγελματίες. Και κοινωνική δικαιοσύνη. Περισσότερα βάρη σε αυτούς που έχουν, λιγότερο σε αυτούς που δεν μπορούν. Καταληκτική ημερομηνία υπάρχει. Αυτή είναι η τελευταία ερώτηση που θα απαντήσω. Η κατάθεση του νομοσχεδίου εμείς θέλουμε να γίνει το συντομότερο δυνατό. Γιατί από αυτήν εξαρτάται η αξιολόγηση η πρώτη, και από εκεί και μετά να ξεκινήσει η συζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους. Αυτό όμως συναρτάται και με την πορεία της διαπραγμάτευσης. Φαίνεται ότι οι θεσμοί θα έρθουν Τετάρτη βράδυ. Εγώ Τετάρτη πηγαίνω στο Ευρωκοινοβούλιο να συζητήσω κατά αντιπαράσταση με την Επιτροπή για την ουσία των προτάσεών μας. Και μέχρι τώρα τα μηνύματα από την Ευρώπη είναι θετικά. Και από την περιοδία του Υπουργού Οικονομικών και από τη δική μου. Θέλω να ελπίζω ότι και με την παρουσία μου στο Ευρωκοινοβούλιο, αυτό που λέγαμε πάντα, να κάνουμε το Ευρωκοινοβούλιο διαιτητή της όλης διαδικασίας, θα έχουμε θετικά μηνύματα, οπότε και η διαπραγμάτευση θα μπορέσει να προχωρήσει ομαλά. Θέλουμε να ελπίζουμε λοιπόν ότι μέσα στο Φεβρουάριο, όχι απλώς θα έχουμε τελειώσει με το ασφαλιστικό, θα έχουν μπει και οι βάσεις για την πρώτη αξιολόγηση. Σας ευχαριστώ πολύ.